και στους αιώνας των αιώνων. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκαστης ευσεβές η κατεναντίον δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Κατεναντίον δωρούμενος και τον σον φυλάτω ανδία του Σταυρού Σου πολίτευμα. Τα μεσολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητοί γονείς, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, αγαπητά μου παιδιά, μαθητές και μαθήτριες. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγώ σαν επικεφαλής της με χαρά σας υποδέχεται στον πρώτο αγιασμό του ολοκένουργιου διδακτηρίου μας, που είναι κόσμημα για την πόλη της Βέρειας και για την εκπαίδευση. Αυτό το πανέμορφο κτίριο από σήμερα που δέχεται εσάς παιδιά μου, που θα το γεμίσετε με τις χαρούμενες φωνές σας και με τη ζωντανή παρουσία σας, θα αρχίσει να πάλετε και αυτό από ζωή. Θα το εμφυσίσετε πνοή και ψυχή, θα το κάνετε ένα ζωντανό οργανισμό. Το σχολείο αυτό είναι το πρώτο που κτίστηκε με ευθύνη του Δήμου Βέρειας και με όλες τις δυσκολίες που είχε ένα τέτοιο εγχείρημα, ο Δήμος με τους ανθρώπους του, τις υπηρεσίες του, τους αιρετούς και τους επιστήμονες, κατάφερε να μας το παραδώσει τελειωμένο και όμορφο. Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, πολλοί άνθρωποι θυσίασαν τις διακοπές τους με σκοπό να κερδίσουν το στοίχημα, όλα να είναι έτοιμα στον αγιασμό. Και αυτό το στοίχημα το κέρδισαν. Οι συνάδελφοι καθηγητές, διευθυντές, υποδιευθυντές ήταν κάθε μέρα εδώ όλο το καλοκαίρι. Οι καθαρίστριες που μας το καθάρισαν και το παρέδωσαν ολοκάθαρο ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Οι αντιδήμαρχοι παιδείας και τεχνικών υπηρεσιών ήταν επιποδός. Η Σχολική Επιτροπή, η ανάδοχος εταιρεία δούλευαν ώστε να έρθουν τα παιδιά και να είναι όλα έτοιμα. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Αγαπητά μου παιδιά, είστε πολύ τυχερά που έχετε ένα τέτοιο σχολείο, γιατί στις μέρες μας λίγα σχολεία παραδίνονται καινούργια. Να το αγαπάτε, να το προσέχετε, είναι το δεύτερο σπίτι σας, και να κάνετε κι εσείς καινούργιες συμφωνίες με τον εαυτό σας για να έχετε καλύτερες επιδόσεις και να προκόψετε. Καλημέρα σε όλους σας. Πανεσιολογιότατε, κυρία Διευθύντρια, κύριε Σχολική Σύμβουλε, αγαπητοί διδάσκοντες, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητά παιδιά. Ξεκινάει ακόμα ένας χρόνος για σας, άρα ξεκινάει ένας ακόμα αγώνας. Ξεκινάει ένας αγώνας που θα καθορίσει το μέλλον σας. Κάποιοι το καταλαβαίνουν όντας στην τρίτη λυκείου, κάποιοι ακόμα δεν το συνειδητοποιούν. Στην πορεία όμως όλοι θα συνειδητοποιήσετε πόσο καθοριστικός είναι αυτός ο αγώνας ο οποίος κάνετε στα σχολεία σας. Σε αυτόν τον αγώνα έχετε κάποιους που βοηθάνε πάρα πολύ. Αυτοί είναι οι καθηγητές σας. Συμμετέχουν στον αγώνα σας, συμμετέχουν στον πόνο σας, συμμετέχουν στην αγωνία σας. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τους γονείς σας. Άρα είναι ένας αγώνας σε τρία διαφορετικά επίπεδα που η επιθυμία ολωνών είναι να υπάρχει μία κοινή συνισταμένη. Η επιτυχία η δική σας αύριο. Επιτυχία την οποία όλοι τη θέλουμε, ξεκινώντας από εσάς, συνεχίζοντας από τους καθηγητές και τελειώντας με τους γονείς. Όλο αυτό βέβαια θα συμβεί φέτος σε ένα καινούριο σχολικό συγκρότημα. Ένα σχολικό συγκρότημα το οποίο για πρώτη φορά μελετήθηκε από το Δήμο Βέρειας ως ένα έργο τέτοιου μεγέθους και παραδίδεται σήμερα σε εσάς
για χρήση. Θέλω να πιστεύουμε ότι θα το προσέξετε σαν το δεύτερο σπίτι σας όπως ακούστηκε και θα το αγαπήσετε. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι ως Δήμος οφείλουμε να ολοκληρώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα την γρήγορη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κάθε χώρο του σχολείου και θα το κάνουμε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν το καλοκαίρι, όλους όσους παράτησαν τις διακοπές τους, ξεκινώντας από τους προηγούμενους διευθυντές, την κυρία Σωτηρίου και τον κύριο Κατράνο, συνεχίζοντας στους αναπληρωτές διευθυντές, την κυρία Τσιμπλικίδου και τον κύριο Λίλια, όλο το Σύλλογο Διδασκόντων, όλους τους εθελοντές, τα συνεργεία του Δήμου, τα οποία ήταν εδώ το καλοκαίρι, και βέβαια για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε αυτούς που συνέβαλαν από τη Δημοτική Αρχή στο να είστε σήμερα εσείς εδώ. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητά μας παιδιά, γονείς και καθηγητές. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά, ένα νέο διδακτικό έτος για σας. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα και εκπροσωπώντας την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη που λόγω υποχρεώσεων βρίσκεται στο εξωτερικό, είμαστε εδώ και μαζί με την καινούργια έναρξη αυτής της σχολικής χρονιάς παραδίδεται σε εσάς αυτό το κτηριακό συγκρότημα κόσμο. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που μελέτησαν και υλοποίησαν αυτή την κατασκευή του έργου και σήμερα παραδίδεται σε εσάς. Με ιδιαίτερη λοιπόν ευθύνη και συνέστηση όλων αυτών και με την εμπιστοσύνη που δείχνουμε στους καθηγητές σας και την ιδιαίτερη αγάπη που σας περιβάλλουν και γνώση στην εκπαίδευση, ευχαριστούμε πάρα πολύ και δηλώνουμε παρόν σε οποιοδήποτε τρόπο και μέσο θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε ώστε αυτή η σχολική χρονιά να φτάσει στη λήξη της χωρίς δυσλειτουργίες και προβλήματα.